Γεια πρώτο. Καλησπέρα κύριε Πατούλη. Ο κύριος Γιώργος Πατούλης, εν ενεργεία δήμαρχος. Και πού ξέρετε τι είμαι εγώ. Δεν είστε Ολυμπιακός κύριε Κατζηδάκη, θα σας έβλεπα στο γήπεδο. Πανιόνιος, το ξέρω. Άρα αποκαλύπτουμε πολλά στα αποκαλύπτουμε. Εν ενεργεία δήμαρχος Αμαρουσίου και υποψήφιος για μια ακόμη φορά. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές. Πόσους ψηφοφόρους έχει ο Δήμος σας? Οι ψηφοφόροι είναι κοντά στους 60.000. Από εκεί και πέρα βέβαια ο πληθυσμός είναι 120.000. Πόσοι έχετε χρήσμα? Εμείς είμαστε υπερκομματικοί μέσα από το έργο μας. Υπερκομματικοί με χρήσμα. Στήριξη, ακούστε με. Έχουμε γιατί όλοι οι υπερκομματικούς και ανεξάρτητους ακούγονται. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Κύριε Παπαγιάννη, θα πρέπει. Όχι, υπάρχουν ανεξάρτητοι υπερκομματικοί εδώ, να τα λέμε τα πράγματα με όνομά τους. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, εφόσον κάνει ένα έργο για όλη την πόλη, αφορά όλους τους Μαρουσιώτες. Έχεις δείξει. Απαντήστε μου αν έχετε χρήσμα ή ευρύτερη πολιτική στήριξη. Λοιπόν, τη στήριξη. Επέστε το. Βλέπετε που έχετε φτάσει εσείς οι δήμαρχοι, όχι εσείς κύριε Πατούλη. Να ντρέπεστε να πείτε στον κόσμο ότι έχετε τη στήριξη από τα κόμματα. Κύριε Παπαγιάννη. Το λέτε, το πάτε πίσω δηλαδή. Θα σας πω σε λίγο. Θα πρέπει να καταλάβουμε, εφόσον δεν το κάνουν τα κόμματα, το κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, ότι άλλο η τοπική αυτοδιοίκηση και άλλο τα κόμματα και οι κυβερνήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς λοιπόν τι λέμε, υπηρετούμε όλο το Μαρούσι, έχουμε δώσει ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα, έχουμε κάνει ένα έργο, καλέσαμε όλα τα κόμματα, αυτή τη στιγμή το κόμμα που μας είχε στηρίξει η Νέα Δημοκρατία όπως και την πρώτη φορά το έχει κάνει, όπως επίσης και θα έλεγα και τοπικά διάφορα στελέχη από όλα τα κόμματα μέσα από τη διαδικασία. Σημασία έχει όχι, να σε στηρίζει η τοπική κοινωνία και βεβαίως η τοπική, έστω και τοπικά κομματικά. Γιατί ξέρετε κάτι, έχουμε δει και το εξής, ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση του κεντρικού κόμματος με την τοπική κοινωνία του κόμματος. Έχουμε δηλαδή πολύ να σημαντικό. Λέει το κεντρικό και να μην ακολουθούν την στήριξη. Αλλά αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι πρέπει επιτέλους να ξεφύγουμε. Εγώ θα συμφωνήσω ότι τα κόμματα είναι το ύψιστο κομμάτι δημοκρατικό πλαίσιο, ούτε συζήτηση. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα κόμματα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε σε εισαγωγικά λέξη στην τοπική αυτοδιοίκηση και όχι να μας χρησιμοποιούν. Με την έννοια ότι ο πολίτης πρέπει όταν είσαι δήμαρχος να είναι ισότιμος στην διαχείριση της όποιας εξουσίας. Δίκες, κύριε Πατούλη. Τώρα είναι ευνοϊκές για τα κόμματα. Να πω κάτι για να δώσω και μια απάντηση σε αυτά που άκουσα. Την τρεπόμαστε ή δεν τρεπόμαστε. Μισό λεπτό. Τρεπόμαστε να πούμε για τα κόμματα. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Κάποια στιγμή τα κόμματα ευνηδιάζουν. Είδατε εδώ τον υποψήφιο με τον κύριο Δημαρά. Τον κύριο Πρεδάρη. Τον κύριο Πρεδάρη. Αυτή τη στιγμή ανήκει στο Πασό, κατεβαίνει τον κύριο Δημαρά και πρέπει να λογοδοτήσει για το τι έκανε ο Πρωθυπουργός. Ναι. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει προς αυτό. Προς τιμήν του πάντως, βεβαίως, που την κομματική του άλλο λέω. Και κατεβαίνει με έναν ανεξάρτητο υποψήφιο. Βεβαίως. Προς τιμήν του κύριου Πρεδάρη. Βεβαίως. Για να ολοκληρώσω λοιπόν, λέω το εξής. Είδατε ότι λες ότι κάποιος κατεβαίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση και ανήκει σε κάποιο κόμμα. Και ξαφνικά το κόμμα αποφασίζει ένα πράγμα που είναι εντελώς αντίθετο από αυτό που εσείς στηρίζει την κοινωνία. Υπόθηκε ακόμα και τελικά το καλύψανε ότι θα κλείσουν τα καπί. Είναι λοιπόν κανείς εξημών στην τοπική αυτοδιοίκηση που υπάρχει περίπτωση να συνηγορήσουμε να κλείσουν τα καπί? Ποτέ. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να κατανοήσουμε. Ας αφήσουμε τα κόμματα. Καπί βέβαια σε ορισμένες περιπτώσεις λειτουργούν και ως πελατειακές. Άλλο, να γίνουν ελεκτικοί μηχανισμοί, έτσι. Ναι. Υπάρχουν, αλλά όχι, όχι να κλείσουν, κανείς δεν λέει να κλείσουν. Αν νομίζουν ότι χρειάζεται και περαιτέρω. Αν ο δήμαρχος χρησιμοποιεί τον παππού και τη γιαγιά, εξυπηρετώντας 2-3 συμφέροντα για να πάρει την ψήφο του, τότε αυτό είναι ένα παράδειγμα. Όχι, αλλά συγχρόνως δεν πρέπει με τα ξερά να καούν και τα χλωρά. Διότι εάν πάρουμε τους μισθούς της συντάξης των παππούδων, πάρουμε και τα καπί να τους εξαφανίζουν. Ωραία. Εδώ λοιπόν, για να κλείσω, θέλω να πω ότι πάνω απ' όλα και από τα κόμματα και από τις παρατάξεις είναι τα προγράμματα. Εάν κάποιος έχει κάνει έργο, έτσι, έχει σχέδιο, έχει μελέτη, ας αφήσουμε τα κόμματα. Ας πούμε λοιπόν ο καθένας αν έχει τέτοια σχέδια για την πόλη του, να τις καταθέσει, να μπορέσει να δώσει μια διέξοδο στην πόλη, στην κοινωνία και νομίζω αρκεί ότι το έργο εκεί να κρινόμαστε.